απευθείασαν καμία σοβαρή πρόταση εξόδου της χώρας από την κρίση. Και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νότι Μηταράκη, υποψήφιο βουλευτή στην Αλφα Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία, να μας πει πρώτα απ' όλα αν συμφωνεί με τον επίτιμο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ότι αυτό δηλαδή είναι το διακύβευμα των εκλογών, κύριε Μηταράκη. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Το διακύβευμα των εκλογών είναι το μέλλον του τόπου. Το μέλλον του τόπου συνδέεται απόλυτα με την ευρωπαϊκή προοπτική της Ελλάδος, προοπτική που εδώ και 30 χρόνια συνέβαλε στην ανάπτυξη του τόπου. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν Έλληνες που αυτή τη στιγμή νιώθουν πληγωμένοι στο θυμικό τους, αν θέλετε, από κάποια ρητορική που ασκήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια και από οικονομικά μέτρα τα οποία δεν αποδώσαν. Αυτό πρέπει να μας κάνει ακόμα πιο ισχυρούς στις επόμενες χρόνια, που έχουμε μεγάλη δουλειά μπροστά μας, πολλή δουλειά για να βγούμε από την κρίση, αλλά να στηρίξουμε προγράμματα πλέον που μπορούν να λύσουν τα προβλήματα του τόπου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το πρόβλημα του τόπου αυτή τη στιγμή είναι παραγωγικό. Ως χώρα δεν παράγουμε όσα χρειαζόμαστε για τις ανάγκες του κόσμου. Το ζήτημα αυτό το πρόβλημα πρέπει να λύσουμε. Είναι οι προτάσεις, κύριε Μηταράκη. Φοβάμαι πολύ ότι αυτή την περίεργη, το λέω από την αρχή της εκπομπής, προεκλογική περίοδο, δεν κάναμε πολλή συζήτηση πάνω στις προτάσεις των κομμάτων για την επόμενη ημέρα. Αναρωτιέται λοιπόν κανείς τώρα, σε ό,τι αφορά στη Νέα Δημοκρατία, τα εξής πράγματα. Ήσασταν κι εσείς στην κυβέρνηση αυτή υπό τον κύριο Παπαδήμο. Μιλάτε για μια επαναδιαπραγμάτευση της παρούσας κατάστασης, παρά το γεγονός ότι έχετε υπογράψει συγκεκριμένα μέτρα. Πόσο απλά είναι όλα αυτά, λέει κανείς. Είχε ακόμη και υφυπουργό η Νέα Δημοκρατία στο Υπουργείο Οικονομικών. Αν γινόταν μια ουσιαστική επαναδιαπραγμάτευση που θα ελάφρυνε τον κόσμο από αυτά τα επαχθή μέτρα, γιατί δεν έγινε αυτή την περίοδο? Αυτή τη στιγμή η χώρα μας πάσχει από τη βαθιά ύφεση. Εδώ και δύο χρόνια εμείς κάναμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Σας θυμίζω το Φεβρουάριο του 10, 23 προτάσεις ανάσα για την οικονομία. Ζάπιο 1 Ιούλιο του 10, Ζάπιο 2 Μάιο του 11. Και το Ζάπιο 3 την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν απόλυτα συγκεκριμένοι. Μην κάνουμε ιστορική αναδρομή. Δεν κάνουμε ιστορική, αλλά μιλάμε για προτάσεις. Μηταράκη, να, πω, να δούμε το τώρα. Το γιατί τώρα, και εσείς και το Πασόκ το μιλάτε τώρα, για το ανάπτυξη. Το έχει γίνει τώρα, σύνθημα η ανάπτυξη. Τώρα, και ξέρουμε ότι υπάρχει υπογεγραμμένο ένα οικονομικό πρόγραμμα το οποίο προβλέπει περικοπές πολλών δισεκατομμύριων. Και δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς με τι μέτρα θα καταφέρει. Χρειάζεται πολιτική αξιοπιστία. Είναι πολύ κρίσιμο να ξαναχτίσουμε την πολιτική αξιοπιστία. Να μην λέμε τη μία μέρα Α και την άλλη μέρα Β. Εμείς λέμε εδώ και δύο χρόνια ότι χρειάζεται η δημοσιονομική πειθαρχία, πρέπει να μειώσουμε, όχι να μειώσουμε, να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό, πρέπει να μειώσουμε το δημόσιο χρέος και αν η ανάπτυξη λείπει από το μείγμα πολιτικής, δεν θα τα καταφέρουμε. Και στην πράξη φάνεται ότι δεν τα καταφέραμε. Υπογράψαμε μια επιστολή, ο Αντώνης Σαμαράς στο Eurogroup, η οποία είπε ότι το πρόγραμμα χρειάζεται τροποποίηση. Αυτή είναι η επίσημη επιστολή που έχει στείλει ο Αντώνης Σαμαράς στο Eurogroup. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι το πρόγραμμα είναι αναγκαίο, αλλά όχι ικανό για να βγούμε από την κρίση. Έχουμε αλλάξει ούτε ένα από άρα, δεν έχουμε να ρωτήσω ακόμα κάτι, επειδή είστε και στον τομέα των οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω ο κόσμος έχει ανάγκη να το ακούσει αυτό από εσάς, κύριε Μηταράκη. Ποιες πτυχές του προγράμματος που έχει υπογραφεί θα ζητήσετε να τροποποιηθούν? Έχουμε μιλήσει καταρχήν για την ανάγκη μείωση φορολογίας. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα, δεν αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα από μια οικονομία που παραπέει. Θα πιέσετε λοιπόν γι' αυτό. Ένα θέμα είναι η μείωση φορολογίας. Δεύτερο θέμα είναι η αύξηση της ρευστότητας στην αγορά. Πρέπει να έρθουν ταχύτερα τα 6,5 δισεκατομμύρια που προβλέπονται από την Δανειακή Σύμβαση, αλλά ακόμα δεν έχουν έρθει. Σας θυμίζω και ο Σαχινίδης τον προηγούμενο μήνα με εγκύκλειό του καθυστερεί ακόμα περισσότερο την επιστροφή ΦΠΑ κλείνοντας τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Αντί δηλαδή να δώσουμε βραβείο σε αυτόν που εξάγει, τον κλείνουμε. Το θέμα ρευστότητα είναι λοιπόν πολύ σημαντικό. Μιλήσαμε για την ανάγκη ακόμα δημιουργίας αναπτυξιακής τράπεζας για τη ρευστότητα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και πολλές αλλαγές που να κάνουμε μόνοι μας. Παραδείγματος χάρη, η μείωση της γραφειοκρατίας, η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, η ιδιωτικοποίηση είναι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που εμείς ως χώρα πρέπει να κάνουμε. Να πάμε και στο δημόσιο. Διότι οι περικοπές που προβλέπονται στο δημόσιο είναι πάρα πολύ υψηλές. Πολλά δισεκατομμύρια, κύριε Μηταράκη. Και παρά το γεγονός ότι ανοιχτά το κόμμα σας δεν έχει πει τη λέξη απόλυση, εσείς ο ίδιος το έχετε πει σε παλαιότερη συνέντευξή σας. Παλαιότερη. Ενώ παλαιότερη στην αρχή της προεκλογικής εκστρατείας, όχι τώρα τελευταία. Να σας πω ακριβώς τι είπα, γιατί έχει βγει και το δελτίο τύπημα το ακριβή από την απομαγνητοφώνηση. Είπα ότι πρέπει να μειωθεί το δημόσιο κατά 150.000 εργαζόμενους στα επόμενα τρία χρόνια. Η οικονομία και η κοινωνία όμως δεν αντέχουν αυτή τη στιγμή απότομες μεταβολές. Κάτι που μερικοί δεν
γνωρίζουν είναι ότι οι απότομες απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα δημιουργούν περαιτέρω απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Το ίδιο ισχύει και με το δημόσιο. Άρα λέτε και εσείς όχι στις απολύσεις. Άμα δείτε αυτή τη στιγμή τα νούμερα, απότομες αλλαγές στο δημόσιο σε μια χώρα με 22% ανεργία θα τη φτάσει στο 25-26. Αποτέλεσμα είναι να πέσουν τα φορολογικά έσοδα ακόμα περισσότερο. Άρα τι θα κάνετε, θα κάνετε μια εφεδρία σαν αυτή που είχατε προτείνει, θα γίνει μια εφεδρία σαν αυτή που απέτυχε παταγωδώς, κύριε Μηταράκη? Αν είχε εφαρμοστεί η εφεδρία όπως την πρώτη, την Νέα Δημοκρατία και μερικοί τότε το χλεβάσανε, θα είχαμε ήδη μειώσει το δημόσιο πολύ περισσότερο από ό,τι είναι μειωμένο. Δεν είμαι σίγουρη, κύριε Μηταράκη, γιατί είχατε πολύ ισχυρό αντίλογο για αυτή την πρόταση που είχατε κάνει κι εσείς. Ήταν μια εθελούσια έξοδος πολυτελείας χαρακτηρίστηκε από πολλούς. Και στον αντίποδα έχουμε δει ότι το δημόσιο δεν μειώνεται. Πρέπει ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται να είναι ρεαλιστικό, πρώτον. Και δεύτερον, να λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές παραμέτρου. Τα δημόσια οικονομικά δεν σαν τα ιδιωτικά οικονομικά. Ο ελληνικός λαός είναι ο βασικός χρηματοδότης του ελληνικού δημοσίου. Δεν είναι μια εταιρεία το δημόσιο, δεν είναι επιχείρηση. Ναι, εγώ δεν έχω καταλάβει όμως τελικά πώς θα μειώσετε εσείς τους 150.000 αυτούς δημοσίους υπαλλήλους. Με περισσότερο πάγωμα προσλήψεων από ό,τι προβλέπει το μνημόνιο, αυστηρότερο. Περισσότερο από το 10%. Εμείς είχαμε μιλήσει για 3 χρόνια για να μην γίνει καμία πρόσβαση στο δημόσιο. Με εξαίρεση παραγωγικές σχολές, δηλαδή τις οικονομίες του στρατού που χρειάζεται. Αυτό θα έδινε μια μεταβολή. Ένας τρόπος είναι αυτός. Αυτό κάνει μια μεταβολή αρκετών δεκάδων χιλιάδων θέσεων το χρόνο. Είχαμε μιλήσει καταρχήν για την ανάγκη αποκρατικοποιήσεων. Μιλήσαμε χθες για την ιδιωτικοποίηση παραδοσιακά της Ρενοσέ. Ναι, με ξαναπάτε στις ιδιωτικοποίησεις. Μα ιδιωτικοποίηση δεν μειώνει το δημόσιο. Συγγνώμη, ποιος είναι το δημόσιο αυτή τη στιγμή? Τι θα γίνει με τους ανθρώπους, ρωτάω, κύριε Μηταράκη, αυτό είναι το ερώτημα. Το δημόσιο, τι αποτελεί το δημόσιο? Το δημόσιο είναι τα υπουργεία, 90.000 άνθρωποι, η αστυνομία, ο στρατός, τα νοσοκομεία, η παιδεία και η ΔΕΚΟ. Ωραία, ακόμη και αν ιδιωτικοποιήσετε κάποιες ΔΕΚΟ, κάτι θα πρέπει να κάνετε με αυτούς τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι αυτοί παραμένουν στην εταιρεία. Παραμένουν πλέον σε μια ιδιωτική εταιρεία. Πώς θα μειωθεί τότε το δημόσιο? Με κάποιο τρόπο θα πρέπει να περιοριστεί το προσωπικό αυτών των εταιρείων. Αυτό το προσωπικό πλέον θα είναι ιδιωτικό προσωπικό, δεν θα είναι δημόσιο υπάλληλο. Μια εταιρεία που ανήκει πλέον. Θέλετε να μου πείτε ότι αν ένας ιδιώτης αγοράσει μια ΔΕΚΟ όσο έχει αυτή τη στιγμή, θα κρατήσει όλους αυτούς τους υπαλλήλους που έχουν σήμερα ως δημόσιες υπηρεσίες? Αν αυτή τη στιγμή η οικονομία συνεχίσει να είναι στην ύφεση που είναι, κανείς δεν θα κρατήσει κανένα πουθενά. Αυτή τη στιγμή οι ανάγκες προσωπικού των ΔΕΚΟ έχουν να κάνουν και με τις δουλειές σωματικής οικονομίας. Από εκεί και πέρα, η ιδιωτικοποίηση των ΔΕΚΟ συγκεκριμένα μεταφέρει εργαζόμενους από το δημόσιο ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι σαφές, νομίζω. Μάλιστα. Αυτοί οι υπάλληλοι πλέον γίνονται ιδιωτικοί υπάλληλοι. Εφεδρία θα επαναφέρετε την εφεδρία? Η εφεδρία, σας είπα ότι ήταν μια πρόταση η οποία μπορούσε συγχρόνως και να μειώσει το δημόσιο και τα δημόσια έξοδα και να διατηρήσει την οικονομική σταθερότητα. Κακώς δεν εφαρμόστηκε σωστά. Το Πασόκ απλώς πήρε τον τίτλο και την εφάρμοσε λάθος. Νομίζω ότι είναι μια πρόταση που πρέπει να δούμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μηταράκη. Καλή επιτυχία να έχετε. Να είστε καλά. Γεια σας. Ο κύριος Νότης Μηταράκης, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Α περιφέρεια της Αθήνας.